Γι' αυτό. Την ώρα που, όπως είπε, παίρνει από το μυαλό τους ότι ακόμα και να ανατρέψουν την κυβέρνηση ή να αποστασιοποιηθούν, θυμάστε ότι ο κύριος Καμένος και το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εγγυόταν ότι μέχρι το Μάρτιο θα πάμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και από το Μάρτιο θα ανοίξουμε αυτά τα θέματα. Μόλις εδώ, το είπα, εδώ, κύριε Βλάχου. Ναι, το είπατε. Εγγυηθήκαμε στο ελληνικό λαό ότι όλα τα θετικά μέτρα που προέβλεπε ο προϋπολογισμός και είχαμε κατορθώσει να τα κάνουμε επιτέλους πραγματικότητα μαζί έδειξε, με το ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφιστούν για να έχει όφελος ο Έλληνας. Η πράξη έδειξε ότι δεν μπορούσατε να το εγγυηθείτε. Αυτό ανατράπη. Έτσι, και σήμερα αυτό δεν ήταν δική μας απόφαση. Και γι' αυτό είχαμε. Και οι δύο κρίνεστε. Και οι δύο συμφωνήσατε. Και οι δύο συνεργαστήκατε. Ελπίζω, και οι δύο κρίνεστε. Επίλυσε ο κύριο Βλάχο. Τι παραπείτε. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι σας έπιασε τον ύπνο. Όταν θα συνεχίσετε από αυτές τις μέρες και τις επόμενες εβδομάδες να ψηφίζετε αυτά τα νομοσχέδια που έχουν και DNA ανεξάρτητων Ελλήνων στη Βουλή. Καθίστε να έρθουμε, κύριε Τσουφρίδη. Βεβαίως και θα έρθουμε. Ας βάλουμε μια τελεία, Υπουργέ. Την επόμενη μέρα, κάνουμε. Δεν τελειώσαμε, βάλαμε όμως το θεμέλιο. Ωραία. Και πήραμε τη βάλτε μεγάλη τελεία, στροφή. Κύριε Τσουφρίδη, βάλτε μια τελεία, μια στιγμή εδώ θα είμαστε. Υπουργέ, θα μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Η Λίδα Ικαλόγλου από την αίθουσα σύνταξης. Λίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο διακόπη απότομα η συνάντηση, η σύνοδος που είχε ο Κιμ Ιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ανόι, στο Βιετνάμ, πηγές λένε πως οι δύο ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν αυτός ήταν ο λόγος που διακόπησαν και γρήγορα έτσι οι συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, σύμφωνα με τον Guardian, έχει αποχωρήσει από το χώρο που διεξαγόταν η σύνοδος και πηγαίνει στο ξενοδοχείο του, στο Ανόι. Αναμένεται σε λίγη ώρα να προχωρήσει σε δηλώσεις. Σύμφωνα με το CNN, αυτές οι δηλώσεις θα γίνουν αργότερα, με δύο ώρες καθυστέρηση από ό,τι θα γινόντουσαν κανονικά. Και περιμένουμε να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί και τι έχει προκαλέσει αυτή είχανε την... Είχανε καθυστερήσει πάρα πολύ να τελειώσουν οι συνομιλίες και η συνάντηση. Άρα ακριβώς. Φαίνεται ότι υπάρχει μπλοκάρισμα δεν καλό και δεν είναι καλό. Πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα έχουμε δει και τον διάλογο του Κιμ Ιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες. Να του λέει ο Κιμ Ιονγκ Ουν ότι εγώ δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήμουν διατεθειμένος να προχωρήσω σε αποπυρηνικοποίηση της χώρας μου. Δεν ξέρουμε τώρα τι μεσολάβησε και τι έχει συμβεί. Μένει να το δούμε. Τι ανταλλάγματα θα ζήτησε. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ έχει ανάδρομο ερμή αυτό το αυτό διάστημα. Ούτε έξω πάει καλά αυτό. Ούτε έξω. Δηλαδή ούτε πήγε μέσα, να πάει. Πρέπει να πω στη χώρα του πάει καλά. Τον έκανε σκόνη χθες ο πρώην δικηγόρος. Τα είδαμε με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Τα είδαμε λίγο πριν. Παλιά απλώ λέγαμε στην Ελλάδα, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έξω πάμε καλά. Για τον Τραμπ δεν ισχύει αυτό. Ούτε έξω πάει καλά. Πήγε να πανηγυρίσει με τον Κιμ για να.